Γραφή. Λοιπόν. Να έχουμε καλεσμένο μας εδώ στο Rock Da Vinci για άλλη μια φορά σε μια βιντεοκλήση τον αγαπητό μας και τον αγαπητό στο πάρα πολύ κόσμο, εννοείται τα τελευταία 30 χρόνια από το Χελένη Φλάκ μου, εννοείται τον Jim Mutilator. Μίμη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Rock Da Vinci. Καλησπέρα. Καλησπέρα Φάνη, μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι και εγώ σε αυτό το σπουδαίο έντυπο το Rock Da Vinci και χαρά μου να μιλήσω μαζί του για οτιδήποτε θέλεις. Να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Η τιμή είναι δική μας, η τιμή είναι δική μας. Κορονοϊό! Να φανταστώ κορονοϊό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε στο παρασύνθημα, χωρίς πολλά-πολλά. Προέρχεστε ύστερα από 3 θρεμβευτικές εμφανίσεις στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, τους τελευταίους 3 μήνες. Μία, είχατε ως debut την πρεμιέρα σας με τον Γιάννη Θήρια για το As The Flame Withers στην Λάρισα μαζί με τους Infernal Storm και τους Ice Alert στο Skyland. Ακριβώς. Μετά είχατε το κάνει τη συμμετοχή σας στο Metal From Hellas JV και τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πρωτίστως, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς είναι να παίζεις μετά πάρα πολλά χρόνια, να επιστρέψεις μάλλον στο Σανίδι? Καταρχήν είναι κάτι που μου έχει λείψει πολύ. Sorry. Μ' ακούς? Ναι, ναι, σε ακούω, εγώ, κανονικά. Είναι κάτι που μου έχει λείψει πάρα πολύ και γιατί είναι πολύ βασικό για τη ζωή μου να παίζω συναυλίες. Ειδικά με την καινούργια μου πάντα. Δεν σου κρύβω ότι εντάξει, το ξεκινήσαμε με το αρχικό σώμα στη Λάρισα σε ένα μικρό βένιο, σε έναν ωραίο χώρο, με κάποια προβλήματα, το ένα το άλλο, αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε. Σίγουρα δεν σου κρύβω ότι μετά από 3 χρόνια βγήκα, ήμουν λίγο τρακαρισμένος, δεν θέλω να λέω ψέματα, αλλά ανεβαίνοντας τη σκηνή, σιγά σιγά όλα ξεχνούνται και αρχίζεις να νιώθεις πολύ όμορφα και δεν σου κρύβω ότι τώρα ανυπομονώ πότε θα είναι το επόμενο live. Και αν θέλεις έτσι για την ιστορία, μόλις πριν από λίγο το επόμενο live θα είναι 16 Απριλίου στο Dark Easter Metal Meeting που μόλις έκλεισα, ακύρωσε κάποια μπάντα και μου στείλανε ένα μήνυμα σε ένα φοβερό φεστιβάλ που θα παίξω μαζί με μπάντες όπως η My Dying Cry, The Belphegor και άλλες πολλές. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχω ανακοινώσει καν ακόμα στον αέρα γιατί περιμένω λίγο την εταιρεία να μου στείλει τα συμβόλαια. Επομένως, όπως και βασικά ήδη αρχής γενομένης τώρα τον Απρίλιο ξεκινάνε πολλά live και πιστεύω ότι για τα επόμενα χρόνια θα μπορέσω να παίξω όλο τον κόσμο, να γνωρίσω πολλούς φίλους από παλιά αλλά και νέους οπαδούς και να μοιραστώ τη σκηνή με σπουδαίες μπάντες από όλο τον κόσμο. Λένε ότι είστε, εννοείται, ένα συγκρότημα από την Αθήνα. Ναι. Ξεκινήσατε από την Αθήνα. Πώς και αποφασίσατε να παίξετε στη Λάρισα και όχι στην Αθήνα ως αφιτηρία των φανήσεων? Ξέρεις, αυτό είναι και λίγο ξύμορο. Δεν ξέρω, είναι ξύμορο. Βασικά πάντα το underground ρέει στο αίμα μου. Ή να ξεκινήσω το συναυλιακό μου ταξίδι από μια μικρότερη πόλη, μια επαρχιακή πόλη όπως η Λάρισα, που είναι και κοντά στη γενέτειρά μου τα Γρεβενά, ήταν μια ωραία πρόκληση και μια ωραία ιδέα δηλαδή. Θα προτιμούσα να ξεκινήσω από ένα πιο μικρό χώρο, πιο ζεστό χώρο, πιο φιλικό χώρο, γιατί παίξαμε γύρω στα 100-150 άτομα. Η επαφή ήταν πολύ ωραία με τον κόσμο, παιδιά από την επαρχία, από τη Λάρισα, που δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να βλέπουν πολλές μπάντες. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να ξεκινήσω κάπως έτσι. Καταλάβες από το να ξεκινήσω σε ένα μεγάλο χώρο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι φορές που πλέον ο κόσμος της Λάρισας βλέπει συναυλίες, σπανίζουν, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να σπανίζουν με βάση τις συνθήκες. Και τώρα έρχομαι στο Metal, στο Metal From Hellas, UTV, που ήταν ένας χώρος τιμή στον Νίκο, τον μεγάλο αρχισυντάκτη του Metal Hammer. Όχι ακριβώς αρχισυντάκτη, ένα από τους πιο παλιούς συντάκτες του Metal Hammer, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη για την διόρθωση. Πώς είναι να παίζεις
σε ένα κατάμεστο δοκάρι. Και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν της γενιάς σου, ως φόρο τιμής. Ποια ήταν η συναισθήματα? Κοίτα, όπως το είπες καταρχήν, είναι πολύ λυπηρό να φεύγουν από τη ζωή τόσο νέοι άνθρωποι. Τον Νίκο τον Ζαγογιάννη, αν και δεν ήταν ας πούμε αυτό που λέμε φίλοι, αλλά τον γνώριζα από τις, μέρες του Metal Era του καταστήματος που διατηρούσα στο κέντρο της Αθήνας, όπου ερχόταν από μικρό παιδί και ψώνιζε, μιλάγαμε και περνούσαμε πολύ ωραία. Ένα πολύ ευγενικό παιδί, ένας αληθινός καλός, αληθινά καλός άνθρωπος, αφιερωμένος αυτή τη μουσική, έδινε και τα πάντα του. Όπως το είπες, το Metal Promelas βασικά, επειδή ο Νίκος ο Ζαγογιάννης συνδυόταν με το συγκεκριμένο μαγαζί στον Γκαγκάριν, αναπόφευκτα ήταν, ας το πούμε σε εισαγωγικά, αφιερωμένος σε αυτόν. Όσο για το φεστιβάλ, ήταν ένα πολύ καλό φεστιβάλ που και πάλι θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι κάπως οξύμορο, γιατί ήμασταν η μοναδική, ας το πούμε, dark black, πιο extreme metal μπάντα μεταξύ καθαρό έμον, επικών, heavy και power metal συγκροτημάτων, έτσι. Επομένως ήταν μια ακόμα πρόσκληση μας για να παρουσιάσουμε τη μουσική μας σε ένα κάπως διαφορετικό κοινό, και το οποίο βάσει και των μηνυμάτων που πήρα, αλλά βάσει και των διαλόγων που είχαμε μετά με πολλούς οπαδούς, έγινε αρεστή η μουσική μας και πολύ αποδεκτή, και φάνηκε αυτό και από τις πολλές πωλήσεις που είχαμε σε merchandise. Συγγνώμη, έτσι είναι ένα παρακαλώ. COVID. Καταλαβαίνω, COVID. Μία ερώτηση που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Σας κάνω την πρόταση στο Metal From Hellas. Ναι. Πώς είναι να παίζεις σε ένα φεστιβάλ το οποίο άλλος κακός είχε heavy metal bands και thrash και πολλούς cool speed, και να είστε όντως, όπως είπες πολύ σωστά και μου έδωσες πολύ καλή πάσα να το αναφέρω, να είστε η μοναδική dark black metal band που παίζουν στο φεστιβάλ. Πιστεύεις ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν λίγο αμήχανο ή ήταν απλά κάτι το οποίο κίνησε τον ενδιαφέρον? Γιατί ίσως γιατί μπορεί κάποιος να σκέφτηκε ότι θα φέρετε πολύ κόσμο, ίσως γιατί είστε μεγάλο όνομα, ίσως γιατί θέλανε ένα μεγάλο όνομα, αλλά ήταν Rock and Roll Children, ήταν Conviction, ήταν η Wrathblade, ήταν Sacred Rites, πολύ δυνατές μπάντες και πολύ δυνατά ονόματα. Το Sacred Rites τελευταία στιγμή λόγω COVID ακυρώσαν, έτσι δεν παίξαν αυτό το φεστιβάλ. Α, οκ, πάσω. Έστω. Άσε το Sacred Rites. Τον Conviction, βάλε Wrathblade, βάλε Mystery, βάλε τους Rock and Roll Children του Γιάννη Παπα-Νικολάου, την πάρει και του Μανώλη, του γιατρού. Πώς ήταν να είστε η μοναδική Dark Black Metal Band για σας, πώς ήταν αυτό, όσο διαθέρετε? Όταν δέχτηκα την πρόταση, αγαπητέ μου Φάνη, δεν το σκέφτηκα καν, δηλαδή δεν κάθισα. Μετά το τσέκαρα, λέω, από τι γίνεται εδώ, είμαστε μόνοι έτσι extreme μπάντα. Από την άλλη, βέβαια, όλες αυτές οι μπάντες που αναφέρεις, τις γνωρίζω από πολύ παλιά. Είναι όλες παλιές μπάντες που έχουν προσφέρει πάρα πολύ στην ελληνική metal σκηνή. Τι να λέμε τώρα για τον Άγγελο τον Μπερλεπέ, έτσι, τεράστιος κιθαρίστας, τεράστια μορφή, και ήταν πραγματικά τιμή μου να μοιραστώ τη σκηνή μαζί του. Το ίδιο ισχύει και για τον τεράστιο, τον Γιάννη τον Παπα-Νικολάου, την προσφορά του στο metal, αλλά και με όλες τις άλλες παρέχοντες μπάντες που παίξανε, δηλαδή που μπάντες με τεράστιο ταλέντο, τεράστιες μουσικές δυνατότητες. Επομένως, από μία άποψη θεωρώ ότι κάπως έτσι πρέπει να συνυπάρχουν οι μπάντες. Δηλαδή, είμαστε όλες ελληνικές μπάντες, μοιραστικά με τη σκηνή, και δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είμαστε όλοι μεταλλάδες, Φάνη, πιστεύω. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Δηλαδή, okay, ερχόμαστε από τον extreme ήχο, ερχόμαστε από τον ακραίο ήχο, η ιστορία μου, ειδικά με τους Roty Christ, ξεκινάει από τα 80's, ξεκινήσαμε την black metal σκηνή. Αλλά ποτέ δεν ήμασταν κατηγοριοποιημένοι με την έννοια ότι δηλαδή είμαστε black metal. Εγώ στην πραγματικότητα τα μουσικά μου ακούσματα είναι κυρίως από new wave, British heavy metal, παραδοσιακό heavy metal, φυσικά ακούω και black metal. Ακούγεται βασικά όλα τα είδη του metal, είμαι μεταλλάς. Εντάξει, ιδεολογικά και σαν τρόπο ζωής θα έλεγα ότι είμαι black metal παιδί. Αλλά μουσικά, αυτή τη στιγμή, κυρίως τα μουσικά μου ακούσματα είναι πιο παραδοσιακό και metal,
παλιό thrash, καινούριο thrash, δεν έχω ταμπέλες δηλαδή μουσικές, καταλαβες. Επομένως, επειδή είδα όλες τις μπάλες που παίξαν στο φεστιβάλ, καταευχαριστήθηκα και πέρασα υπέροχα. Και σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, θα ήθελα να το εξηγήσω αυτό. Χαρά μου. Άρα κατά κάποιο τρόπο θα έλεγες ότι είναι μία νοσταλγία, όπως ήταν ξέρεις, με τα 90s, που η metal σκηνή ήταν τόσο ενωμένη, όπως ήταν στο black metal που όλοι ήταν ενωμένοι, αλλά κάνανε διακρίσεις. Τώρα πλέον αυτές οι διακρίσεις δεν γίνονται. Και δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις. Δεν... Κατάξει, θα το πω λίγο χαριτολογώντας, δεν χωράει σε καμία έκφαση της ζωής μας, δεν χωράει ο ρατσισμός. Εντάξει, θεωρώ ότι υπήρχε ποτέ μουσικός ρατσισμός, αλλά αυτό που λες οι διακρίσεις. Δηλαδή το νέο μου σλόγγαν κάποτε είπαν on Serbian. Τώρα το επεκτείνω λίγο αυτό και λέω Metal Magic Freedom, άμα το έχεις ακούσει. Το έχεις πει και στη συνέντευξη που είχαμε δώσει για το Αντοχή Σχολή. Επομένως, πάμε γερά όλοι μαζί. Εντάξει, το Metal είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν θέλω τόσο πολύ να το περικλείω σε σύνορα, αλλά επειδή η Metal σκηνή όλων των ειδών πλέον έχει παγκόσμια επίδραση σε όλο τον κόσμο και είμαστε σεβαστοί από όλο τον κόσμο, πάμε όλοι μαζί, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, να τη βγάλουμε ακόμα πιο πάνω, ακόμα πιο μπροστά για καλό όλων μας, παιδιά, έτσι. Ναι. Και συγχαρητήρια και σε εσάς και στο δικό σου έντυπο και σε άλλα έντυπα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, που βλέπω πόσο πολύ βοηθάτε την ελληνική σκηνή και προωθείτε τις ελληνικές μπάντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικότητα αυτό που λέω, γιατί το βλέπω. Είμαι και εγώ πλέον μέσα στα mass media, όπως το λέμε. Αν και είμαι social media, σύγχρονο βλέπεις, είμαι παλαιότερα σκοπής και δεν τα έχω ακόμα εντρυπήσει. Καταλάβω. Αν το λέω αυτό και αξίζεται συγχαρητήρια όλοι, παιδιά. Και τώρα έχουμε στην τελευταία συναυλία που δώσατε πρόσφατα, στην Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, στο Red Bull, όπου εκεί παίξατε με τους Miss Birmingham, ναι, συγγνώμη. Εγώ λίγο δυσκολεύομαι, μάλλον πριν μπαντάρα και εγώ στην αρχή δυσκολεύομαι να πολύ να τους προφέρω. Ναι, και εγώ, το έχω πάθει πολλές φορές αυτή τη ζημιά. Είχες πει στο παρελθόν, καταρχήν να αναφέρουμε ότι παίξαμε με τους Miss Birmingham αλλά και τους φοβερούς τους Άιζολερ από το Βόλο. Μια ανερχόμενη Black Metal δύναμη. Ξυπακούεται και είχαν και μια αλμπουμάρα του Golden Ruins, εννοείται. Με διαμάντι. Παρεμπιπτόντως, ήθελα να σε ρωτήσω γιατί είχες αναφέρει κάποια στιγμή πρωτού ανακοινώσεις τις εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ότι το όνομα που θα είναι special guest θα είναι αποκλειστικά από Σκανδιναβία. Πώς και έτσι. Κοίτα, στην αρχή ήταν να παίξουμε με τις Morten, τους Σκανδιναβούς. Αλλά λόγω κορονοϊού, λόγω της κατάστασης με τις καραντίνες και αυτά και λόγω και των τεραστίων πλέον εξόδων που έχει μια μπάντα, οι διοργανωτές πήγαν στη λίστα του Miss Birmingham, που είναι ίσως ένα από τα πιο καυτά underground ονόματα που έχουμε στην Ευρώπη, έτσι. Δυστυχώς δεν μπορούσαν τα παιδιά να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, γιατί όλα έχουν ρίσκο πλέον και να φέρουν και μια μπάντα που ήταν που είχαμε συνοηθεί. Αλλά σύντομα θα γίνει και έχω προτάσει και θα πάω εγώ μάλλον στη Σκανδιναβία. Σύντομα θα μας δείτε και με σκανδιναβικές μπάντες, γιατί ειδικά η ιστορία μου με συνδέει πολύ με τη σκανδιναβική black metal μουσική από τα late 80s, early 90s, με όλη αυτή την γίνει, όλη αυτή την μεγάλη σχέση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ ρωτικά και ελληνικών παντών με την νορβηγική σκηνή και τη σκανδιναβική σκηνή γενικά. Αν κρίνουμε και τις αλληλογραφίες των 90's, με τα γραμματόσημα, τα χαρτιά. Με την Death Like Productions, ας πούμε, που είχες βρει κάτι, νομίζω. Ναι, για να ήθελα να το αναφέρω, ούτως ή άλλως είχαμε κλείσει συμβόλαιο με τον Γυρόνιμος να βγάλουμε το Dynamite Contact στην εταιρεία του και ένα split με τους Μπούργκουλ. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, τότε δυσάρεστα γεγονότα όπου ένας φίλος σκότωσε έναν άλλο ακόμα καλύτερο φίλο, απάκουσε όλα αυτά τα σχέδια και δεν υλοποιηθήκανε ποτέ. Τέλος πάντων. Θα το ρωτήσω τώρα, γιατί μου έδωσε πολύ καλή πάση και άμα θες απαντάς.
πόσο άβολο ήταν για σας ως Nordic Christ να γνωρίζετε τόσο τον Valk, τόσο και τους Mayhem και να γίνεται το... αυτό το πολιτικό, θα το πω, την πολιτική σύγκρουση θα το χαρακτήριζα προσωπικά. Πώς εγώ δεν θα το χαρακτήριζα πολιτική σύγκρουση. Σίγουρα ξεκινήσαμε μια σκηνή εμείς, ας πούμε, εδώ σαν Ρότι Κράι, σαν νεκρομάντια, με τα παιδιά πάνω από την Νορβηγία, με πρωτοστάτες βέβαια τον Γερόνιμο και τον Μέχελ, ο οποίος μάτσεψε δίπλα του ένα μάτσο ακόμα παιδιά και από την Νορβηγία και φτιάξαν και αυτοί το δικό του Black Metal Eco. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και είχαμε γνωριστεί αρκετά σε βάθος με αυτά τα παιδιά. Βέβαια, θα ήθελα να πω στον κόσμο να μην είναι τόσο επικριτικοί. Δηλαδή, όλοι ήμασταν 17, 18, 19 χρονών παιδιά. Δεν είχαμε ούτε την οριμότητα, ούτε είχαμε αποσαφηνίσει μέσα μας τι ακριβώς γινόταν γύρω μας, έτσι. Επομένως, γιατί βγαίνουν πολλοί και λένε, σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ο φόνος, έτσι. Τα παιδιά εκεί πάνω όντως πρωτοπαθήσαν, ίσως είχαν και διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης και ξεκινήσαν και αυτοί ένα πόλεμο. Σίγουρα για μας και τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολο, ήταν πολύ πιο σκληρή η κοινωνία που ζούσαμε εδώ. Για να φέρω ένα παράδειγμα, αυτοί πήγαν στη φυλακή και ήταν σε ξενοδοχείο βασικά, έτσι. Πήγαινε στη φυλακή στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις πως η κατάσταση ήταν εξπρές του μεσονυχτίου. Αν έχεις δει την ταινία για να καταλάβεις. Εξπρές του μεσονυχτίου μόνο μια φορά. Και δύο και τρεις. Ότι είναι τόσο πολιτικά διακοινωνία. Δεν ήταν παιδιά που και αυτοί ψαχνόντουσαν, αλλά σίγουρα είχαν την επανάσταση μέσα τους, όπως και εμείς δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι ξεκινήσαμε ένα πόλεμο. Σίγουρα και με το αίμα του χαμένου Γερόνιμου και προηγουμένως με την αυτοκτονία του Dead, δηλαδή κήθηκε αίμα και έδωσε ακόμα περισσότερη έμφαση στο γεγονός. Δηλαδή θεωρώ το Γερόνιμο, θα το πω έτσι πια σε αυτό το ακραίο, ότι θυσιάστηκε για την αγαπημένη του μουσική, παιδιά. Δηλαδή ήταν το θύμα σε εισαγωγικά, γιατί ο Γερόνιμος ποτέ δεν ήταν θύμα, ήταν ένας μεγάλος πολεμιστής, ένας true warrior, ένας black metal ήρωας για μένα. Και θέλω αυτά, σε παρακαλώ, να τα γράψεις, έτσι. Όλα από την άλλη, βέβαια, δεν σου κρύβω ότι είχα τεράστια σχέση και με τον Count Crystal. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί φίλοι, μιλούσαμε συνέχεια. Και όλο αυτό που συνέβη ήταν λυπητερό τόσο και για αυτόν που έφυγε από τη ζωή, τόσο και για τον άλλον όμως που κατέληξε στη φυλακή και έχασε τόσα χρόνια από τη ζωή μου. Και θα σου πω και κάτι. Έχω να μιλήσω πάρα πολλά χρόνια πλέον με τον Βάρντ. Απλά το μόνο που θα ήθελα, δηλαδή αυτή η απορία που με βασανίζει όλη μου τη ζωή και δεν ξέρω αν θα προλάβω να μου λυθεί με το που κάνω, θα ήθελα να ρωτήσω τον Βάρντ αν έχει μετανιώσει με αυτό που έκανε. Άπιστος ψυχή του. Η αλήθεια είναι. Γιατί έχουν βγει πάρα πολλές αναφορές από αυτό. Πραγματικά σου έκανε και κάτι αυτό που θέλω να το βάζεις και με πηγαία. Yeah, δεν ξέρω, θα το δει ποτέ του. Θα ήθελα να το ρωτήσω αν είχα την ευκαιρία, αν πραγματικά το έχει μετανιώσει αυτό που έχει κάνει. Είμαι βέβαιος πως ακόμη και ένα άργαρο θα ήθελα να το ρωτήσω. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι ακόμα και ο Νόρτβετ, άμα ζούσε μέχρι σήμερα, θα είχε αυτή την απορία. Είμαι γύρω κάτω σίγουρος, παρότι ήταν ομοφοβικός και φασιστής. Και σου λέω, είχα άριστη σχέση, παντού με υποστήριζε ο Βάρντ, υπάρχουν και τα γραφτά του, συνεντεύξεις του, αλλά και πάλι είναι αδιανόητο αυτό που έγινε, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να καταφερέσει την ζωή κάποιου ανθρώπου έτσι όπως έγινε. Συμφωνώ, σου λέω, okay, και έκανε εκκλησίες, κάνανε ράνα, ξεκινήσαν ένα πόλεμο για τα πιστεύα τους, okay. Αλλά μέχρι εκεί. Σου στήχησε με λίγα λόγια, λίγο πολύ, η απουσία του Γερόνιμου. Εγώ θα έλεγα, μου στήχησε και η απουσία του Γερόνιμου και η απουσία του Βάρντ, το καταλαβαίνω. Ελαφρώς. Η αλήθεια είναι ελαφρώς, γιατί εντάξει, κυκλοφορήσατε ένα split μαζί με τους Nordic Christ και τους Burzum. Τους Burzum είναι, εντάξει, απόλυτα λογικό. Απ' την άλλη, πήγατε ένα σπίτι να υπογράψετε ένα Deathlike. Να μην γίνει μπέρδεμα, θα είναι αυτό το split που τα φεύγει και δεν πρόλαβε να βγει. Λέω, μήτανε να βγάλετε ένα split όσο το πιστεύω.
Zoom. Είχατε από την άλλη να κυκλοφορήσετε μια ανάσα πριν την κυκλοφορία τη Mind Contact για το μέσο της Death Like, αλλά βγήκε μέσω της Όσμωσης. Και πάει λέγοντας, δηλαδή ήταν σαν να μην σας θέλει, να το πω έτσι. Από τώρα όλα για κάποιο λόγο γίνανε, τι να σου πω. Παρ' όλα αυτά όμως, είχε γίνει διαμάντη. Είχε γίνει ένα από τα μεγάλα διαμάντια του Black Metal. Έπαιξε και μεγάλο ρόλο. Ναι, για τα Dark Contract είχε τρομερή επιτυχία. Από τον πρώτο μήνα που κυκλοφόρησε, πολύ μεγάλες πωλήσεις. Πολύ ντόρος έγινε για την εποχή εκείνη, πάντα μιλάμε έτσι. Που δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ. Και η μετάδοση των πληροφοριών σίγουρα ήταν πιο αργή. Είχα διαβάσει σε μια συνέντευξη του Ατίλα πιο παλιά στο Metal Hammer, που είχε πει ότι υπήρχαν πάρα πολλές πολιτικές διαφορές ανάμεσα και στον Γερόνιμους αλλά και στον Βάρκ. Πιστεύεις ότι οι πολιτικές παρατάξεις ήταν αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να υπάρξει αυτή η δολοφονία, ή ήταν απλά θέμα γνωρίσμου? Βέβαια, με την άποψη του παλιού μου φίλου του Ατίλα, αλλά θεωρώ ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο αυτό, και δεν ξέρω ότι ήταν οι πολιτικές διαφορές κάτι που τους χώριζε, έτσι. Γιατί θεωρώ πως οι δύο ήταν, το πιστεύεις ή όχι, ήταν απολύτικα, δηλαδή, εντάξει, εκφράζει μια ιδεολογία, αλλά πιο πολύ το κάνανε, δεν ξέρω, το κάνανε νεαρά παιδιά. Δεν θεωρώ όμως ήταν political correct κάποιος από τους δύο, όπως ήμασταν όλοι βασικά, έτσι, κανείς μας δεν ήταν. Εγώ θεωρώ ότι είναι η λάθος στιγμή που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος, και ο θυμός και το μίσος μπορούν να στο αναπτυχθεί στιγμιαία, δηλαδή. Σίγουρα τα πάντα έχουν να κάνουν με την πάροδο του χρόνου. Θεωρώ ότι όλα λύνονται και βρίσκεις λύση για τα πάντα. Ήταν η κακιά στιγμή, πιστεύω, για το ΒΑΡ να πάρει μια τέτοια απόφαση. Θα μου πεις, δεν το προσχεδίαζε, αλλά το προσχεδίασε πολύ σύντομα και εν βρασμό ψυχής για κάποιους λόγους που αυτός και η ψυχή του ξέρει. Ήταν όμως και λίγο, θα σου πω τη γνώμη μου, ήταν και λίγο υποκρισία. Γιατί η ειρωνία είναι πως από τη μία παίζεις μπασίστα στο guest στο The Mysteries, βάζεις τον Γερόνιμο να παίξει κιθάρα στην μπάντα σου, είχατε γενικά μια αλληλεπίδραση μεταξύ σας και... Είναι σαν να λέμε οι μεγάλοι έρωτες που καταλήγουν και σε μεγάλα εγκλήματα. Ισχύει. Τουλάχιστον δεν καταλήξεις σε φιάσκο. Έτσι ακριβώς. Όπως συνήθως γίνεται στις μέρες μας. Ωραία, αφού το κάνουμε. Πράγματα που είναι μπράβο, πολύ διαφορετικά, να ενδιαφέρουν τον κόσμο. Γεννάω στο κομμάτι, ναι, παρακαλώ, γεννάω στο κομμάτι του διαθέρια, γιατί έχω φτιάξει αυτή την κουβέντα, ξεκινώσουμε. Λοιπόν, είχατε κάνει πάρα πολλές προσθήκες. Προσθέθηκε ο Μερκάλ, ο οποίος έπαιξε και στη Θεσσαλονίκη μαζί σας, και στην Αθήνα, δεν κάνω λάθος, και στη Λάρισα. Τουλάχιστον και παίξει ο Χρήστος από ο Μπόνος. Ο Χριστάρας, ναι, Χριστάρας. Σπέλμα. Είχε προσθεθεί ο Μερκάλ, είχε προσθεθεί ο Μόρεαν, τον Dark Fortress. Ο Τζόγκαλ, ο Αντώνσο Ανδρεδάκης, τον Vicious Knights. Και φυσικά μια πολύ, πολύ διαφορετική προσθήκη που έγινε πρόσφατα σχετικά ήταν η προσθήκη του Βοργκάλ, του πρώην drummer του Βόρκα, συγγνώμη, πρώην drummer των Twilight και των Terror Drop. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για όλη αυτή την περίοδο να σχηματίσουμε την πάταση και των προβών? Για μια πάντα καινούργια, όπως είναι και εσύ, δύσκολη εποχή που ζούμε του κορονοϊού και όλων των άλλων εξελίξεων, είναι και λίγο δύσκολο κάποιος μουσικός να μπορεί, κάποιος session μουσικός να μπει στην πάντα και να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά σου. Όλα τα παιδιά που έχουν συνεργαστεί είναι όλοι πάρα πολύ καλά παιδιά, καλή καλλιτέχνη, και όντως πρέπει κάποια στιγμή, το ξέρω, να βρω και εγώ μια τελική λύση, να βρω άτομα που θα μπορούν σίγουρα να με ακολουθήσουν και να το πάμε μαζί όσο πιο καλά γίνεται. Βέβαια, τι λέω, και τα παιδιά στην αρχή ήταν κάποια παιδιά που είχα προσπαθεί να μπει στην Θεσσαλονίκη,
υπήρχε δυσκολία στις μετακινήσεις. Όλα αυτά βαίνονται βέβαια στην πορεία. Δηλαδή το καταλαβαίνεις παίζοντας εκάντε. Δηλαδή με τα λόγια μπορούμε να πούμε ναι, εύκολα μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά όταν όλος πρέπει να μετακινηθεί, να κάνει πρόβες, να αλλάξει τα ωράρια του, να αλλάξει τις συνήθειες του, είναι λίγο δύσκολο. Σίγουρα. Βασικά στην πραγματικότητα η μπάντα σαν γιοφύρια είμαι εγώ και ο The Mangus, έτσι. Αυτό είναι και. Πρώτα είμαι εγώ και από κάτω είναι, ας το πούμε, ο Γιώργος Πετινέ, όχι από κάτω καλλιτεχνικά, ο Γιώργος θεωρώ ότι είναι πάνω από μένα καλλιτεχνικά. Αλλά σαν μπάντα γιοφύρια, εγώ είμαι στην κορυφή και από κάτω είναι ο Γιώργος, αυτή είναι η γιοφύρια. Από εκεί και πέρα σίγουρα και τα άλλα τα παιδιά που έρχονται γίνονται κομμάτι των γιοφύρια και μακάρι οι συνθήκες να το ευνοήσω και να προχωρήσω με την παρούσα σύνθεση όσο περισσότερα μπορώ, θα δείξει αυτό. Επίσης πρέπει να αναφέρω και τον Μοριάν. Ή το Φλωριάν, πως είναι το κανονικό το όνομα, που είναι και ο τραγουδιστής του Dark Fortress και τον Alkaloid, είναι βασικά ο βασικός μου τραγουδιστής για τα live στο εξωτερικό. Και απλά δεν υπήρξε τώρα λόγω της κατάστασης του κορονοϊού, δεν είχε δυνατότητα τώρα να αφήσει την Ελλάδα να τραγουδήσει. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να παίξουμε και με άλλο τραγουδιστή. Επομένως, για να ολοκληρώσω η μπάντα, είμαι εγώ και ο Γιώργος. Και από εκεί και πέρα ο Μοριάν είναι ο βασικός μου live τραγουδιστής. Okay. Είχατε μια συνθήκη στους live members και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτό που ξεχώρισε σε μένα προσωπικά και μια και ενισχύει στην αισθηματική αξία. Για να φέρω προφανώς τον Νικόλα τον Περλέμπε, τον Dimlight, δεν ξέρω το κιθάριστο τον Dimlight, και τον Σεραφού Λέινσμουθ, παλαιός. Θέλω λίγο πώς προέκυψε αυτή η προσθήκη. Απλά μου στείλε ένα μήνυμα ότι πιστεύω ότι ήταν ενδιαφέρον να συνεργαστούμε. Βρέθηκαμε για ένα καφέ, τα είπαμε, είδα ότι έπεσε από ένα πολύ καλό συνεργάτη, είναι ένα εξαίρετο παιδί. Και θεωρώ ότι μου έχει δώσει πολλές λύσεις μέχρι τώρα ο Νίκος. Όπως επίσης και ο Βασίλης ο Παυραμίδης, που προανέφερε από τους Cool Alive και Terrordom, που κι αυτός εκτός από ένας φίλος από τα παλιά μεγάλος οπαδός φυσικά τον Ρότι Κράις και τον άλλον μου μπαντών και είναι ένα εξαίρετο παιδί που μου έχουν δώσει γερά στηρέγματα να πατήσω πάνω την μπάντα μου στην αυλιακά του λάθη. Παραπάνω. Σας δυσκόλυψε γενικά ως γιοθύρια των κομμάτων των προβών? Γιατί υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι δεν δυσκόλυσε κατά απαραίτητα. Κοίτα να δεις, οι πρόβες είναι κάτι που μου αρέσουν. Δηλαδή, εγώ τώρα να πάω να κάνω πρόβα όλοι μαζί με την πάντα είναι κάτι το πολύ καταπληκτικό γιατί περνάμε καλά. Είναι πολύ ευχάριστο. Δεν θεωρώ ότι το κομμάτι προβών είναι ένα θέμα και ας υπάρχει κάποια απόσταση με κάποια μέλη, έτσι. Δηλαδή, π.χ. αυτή τη στιγμή ο ένας κιθαρίστας, ο Γιώργος, ο Πεταλάς Ιάντος, όπως αναφέρεται στο κανάλι μας, είναι από τη Χαλκίδα. Ο ντράμερ είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος ο Περλεπές και εγώ βέβαια είμαστε στην Αθήνα, έχουμε περισσότερο τέτοιο. Πολύ μεγαλύτερη άνθρωση να βρισκόμαστε να παίζουμε. Ο τραγουδιστής είναι από μένει στην Ολλανδία, ούτε γερμανικής καταγωγής. Επομένως όλα αυτά εντάξει δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά και πάλι τα καταφέρνουμε, έτσι. Άρα ουσιαστικά επέλεξες να έχεις ένα backup στο line-up στους υπερτσικούς. Ο ένας δεν μπορεί, ας πούμε, και τίποτα. Μπορείς να το πεις και έτσι. Ναι. Τώρα έρχομαι στο κομμάτι των setlist. Παρατήρησες τα τέσσερα setlist των συναυλιών που δώσατε ως γεωθύρια. Ότι ξεκινάτε με κομμάτι από το Added His Way, το οποίο είναι η εφετηρία της καριέρας σας ως γεωθύρια. Και τελειώνετε με το εμβληματικό Συντετζίν. Το πολύ αγαπημένο Συντετζίν σε πολύ κόσμο. Πιστεύεις ότι το εν λόγω κομμάτι είναι κάτι που σας εκπροσωπεί ως γιοθύρια? Γιατί θεωρώ πως το συγκεκριμένο κομμάτι έχει κάνει μεγάλο παταγό. Έχει αναβαστεί πάρα πολύ. Λες για το Συντετζίν. Συντετζίν. Ωραία. Καταρχήν να ξεκινήσω. Ξεκινάμε τη συναυλία του Under His Way, γιατί είναι το κομμάτι που ανοίγει την καριέρα μας, ας το πούμε, δισκογραφικά. Είναι ένα κομμάτι που είναι κέντρο που δεν θέλω να επεκταθώ τόσο πολύ γι' αυτό, που είναι για μένα το Under His Way στην πραγματικότητα, για μένα είναι μια κάθαρση. Σεβαστό. Αυτό που λέμε, give me father, for I have sinned. Okay.
Το Synthegene βέβαια από την άλλη είναι το πρώτο κομμάτι που παρουσιάσαμε διαδικτυακά στον κόσμο, έτσι. Ναι. Και το οποίο, αν διαβάσετε τους στίχους, έχει να κάνει με τη νέα πραγματικότητα που οραματιζόμαστε και θέλουμε. Για μια νέα τάξη πραγμάτων που ποτέ δεν έχει, μην μπερδεύετε με αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, δεν μιλάμε αυτή την αθλειότητα και όλο αυτό το πράγμα, την αρρώστια που μας περιστοιχίζει, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει υπάρξει καμιά νέα τάξη πραγμάτων. Εμείς οραματιζόμαστε μια νέα τάξη πραγμάτων όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι, θα σέβονται ένα τον άλλο, θα σέβονται το περιβάλλον, θα σέβονται τα πάντα. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, όπως ξέρει, τον λέω άνθρωπο του φωτός, άνθρωπο της γνώσης, άνθρωπο της ελευθερίας. Αν θες, θα τον ονομάσω εσωτερικό άνθρωπο. Επομένως, το Synthegene είναι αυτός ο οραματισμός μου. Γι' αυτό το πράγμα και ότι δεν θέλω πλέον να είμαστε διάφοροι. Είχες πει πάνω κάτω και από πού είναι εμπνευσμένο, γιατί το θυμάμαι και την προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε. Και καταλαβαίνω ότι θα επεκταθώ κι εγώ. Πώς νιώθεις που το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γίνει τα δυνατά σε σχήματα, όπως είναι και το χερμετικό του, όπως είναι και το... Φάνη μου, μακάρι όλα τα κομμάτια μας να γίνουν δυνατά, τύπια αυτά που έχουμε βγάλει και αυτά που θα βγάλουμε. Τώρα το Synthegene ίσως ότι είναι και το πρώτο κομμάτι που ανέβηκε στο YouTube από εμάς και μας παρουσίασε σαν μπάντα. Χαίρομαι πολύ. Δηλαδή ήταν τρομερό, μου το έλεγε ο τραγουδιστής, λέει, ήταν κάποιοι άνθρωποι κάτω που το ξέρανε, όλοι το τραγούσαν από κάτω, ήξεραν όλους τους στίχους. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό και πολύ ευχάριστο. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως έχετε και το The Great Hunter, όπως έχετε, όσα έχετε κάνει γενικά βίντεο κλιπ ή official lyric video, διαπίστωσα ότι έχουν γνωστοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Και τα μαθαίνει πολύ γρήγορα ο κόσμος. Και εδώ έρχομαι στο debut album. Πέρασαν μετά 15 μήνες και ακόμη ο δίσκος, θα το πω διαφορετικά, πουλάει σε σημείο θριαμβευτικό. Θα ήθελα όμως να μου το αναλύσεις εσύ, άμα θέλεις, ποια θα λέγεις την διαταπόκριση του κόσμου, όσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ή γενικότερα και σε όλο τον πλανήτη, γιατί βλέπω ότι έχετε γενικά πάρα πολύ σε παγκόσμιο. Εντάξει, κοίτα να ζει, ναι, πάντα είμαι πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή δεν περιμέναμε ούτε εγώ ούτε ο Γιώργος ότι η μπάντα θα έχει τέτοια ανάπτυξη, τέτοια πρόοδο τόσο άμεσα και τόσο τέτοια αναγνωρισιμότητα. Θα πει κάποιος ότι μπορεί να παίζει ρόλο και η ιστορία μας, έτσι, όλο αυτό το background που κουβαλάμε από τα έτης και τα νάντης, γιατί κάποτε εγώ, ο Γιώργος, όπως και ο Σάκης, ο Θέμης, ξεκινήσαμε μια σκηνή. Και ο Στέφανος φυσικά από τους Βάραθρον, έτσι. Να μην ξεχνάμε τους τιτάνους του ελληνικού black metal. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο και η ιστορία μας ίσως, αλλά θεωρώ ότι ο Πάγκαν έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά και η πρώτη μας εταιρεία, η Repulse Veco, που ήταν το EP, παρόλο που ήταν πιο underground εταιρεία, έκαναν σπουδαία δουλειά και βοηθήσαν και αυτοί σε όλο το οικοδόμημα που λέγεται Γεωργία και πάντα θα τους είμαι υπόχρεος. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα πάνω μου, πού θα εξελιχθούν, πού θα φτάσουμε. Αλλά πάντα εγώ ρίχνω μια ματιά στο παρελθόν ή στο ξεκίνημά μου και πάντα νιώθω σεβασμό και ευγνωμονία για αυτούς τους ανθρώπους που με στήριξαν στα πρώτα μου βήματα. Και η Γιωθήρα στην πραγματικότητα είναι ένα νέο ξεκίνημα για μένα. Σίγουρα, όπως το είπες, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα νούμερα, τις πωλήσεις. Άμα μπει στο backup, τα πάντα είναι sold out και ξανά και ξανά. Ναι. Βλέπω τεράστια πλέον μεγάλη άνοδο στο Spotify. Βλέπω, όπως το λες, όλες οι χώρες να μας στηρίζουν, να μας κάνουν, να μας ζητάνε για live. Επομένως είμαι πολύ ευχαριστημένος για νέα πάντα. Και τι να σου πω, και το μέλλον θα δείξει. Εγώ θα το πάω. Για μένα δεν υπάρχει ταβάνι, δεν υπάρχει ουρανός. Όπου πάει. Σωστά. Καλά τα κάνεις, ναι. Έτσι πρέπει. Πάντως νομίζω ότι συμβόλαιο όσο με την Pagan Records, όσο και με την Repulse Echo, κόσμο παρά αυτό που ξεβάνει, οι δύο κομμάτια της πρόθεσης των κομματιών σας ήταν στάθηκε πολύ σημαντική. Δηλαδή νομίζω πως ειδικά και η Repulse με το Harry Sway έκανε πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Έκανε φοβερές εκδόσεις, έτσι, δηλαδή πολύ όμορφη γενιαλιακή έκδοση, πολύ ωραία μπλουζάκια, μακρυμάνικα, ωραίες κασέτες, μίλησε, το στείλε παντού, έκανε deal με Βραζιλία για να βγει η Βραζιλία,
βραζιλιάνικη έκδοση, μιλήσαμε με τον Ντάνιελ Πάτερσον, φτιάξαμε αγγλική έκδοση. Του λέω εντάξει, ο Κώστας είναι ένας εξαίρετος φίλος και του έχω και αυτή μεγάλη γνώση, γιατί είμαι ο πρώτος πρωτού φτιάξω μπάντα που ήρθε δίπλα μου, χτύψε στο νόμο και μου είπε πάμε να το ξεκινήσουμε μαζί. Ενώ ήξερε ότι δεν θα το συνεχίσουμε μαζί, έτσι. Το ήξερε ο άνθρωπος από την αρχή. Πάμε μόνο να κάνουμε αυτό, λέει, γιατί γουστάρω αυτό που κάνεις και γιατί σε γουστάρω σαν άτομο που λέει. Αυτός είναι ο Κώστας Βακουφάνης και ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από το περιοδικό σου. Θέλω να σε ρωτήσω για το συμβόλαιο με την Pattern Records. Είστε ένα συγκρότημα που έχει κατά κάποιο τρόπο κοινές γνωριμίες και με πάρει στις Αγκώνια Records. Παρ' όλα αυτά, αποφασίσατε να την υπογράψετε με την Backer Records, μια επίσης πολύ ανερχόμενη underground δισκογραφική. Τι μεσολάβησε και αποφάσισατε με την Backer? Ωραία, επειδή δεν μ' αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, θα σου πω την αλήθεια. Okay. Ήταν ο μεγάλος ο Νεργκάλ, τον Behemoth, ο οποίος είναι ένα Rotting Christ fanboy από τα 90s. Μην ξεχνάς ότι γράφει και non-servant τατουάζει το χέρι του, έτσι. Που ανέλαβε να μας βοηθήσει γιατί του άρεσε πάρα πολύ η μουσική μας. Και όταν του είπε ο Γιώργος τι μας προτείνεις, λέει άστο σε μένα. Και ήταν ο Νεργκάλ που λέει θέλω να το κάνετε με την Bagan Records αυτό το δίσκο. Γιατί τρέφει μεγάλη εκτίμηση ο Νεργκάλ με τον Ντόμας. Έχουν συνεργαστεί στα πρώτα βήματα τον Behemoth, αν θυμάσαι, από εκεί βγαίνανε. Και είπαμε, εντάξει, ο Γιώργος είναι πάρα πολύ φίλος με τον Νεργκάλ, συνεργάζονται και σαν νεκρομάντια. Και επομένως είπαμε, οκ, πάμε. Ο Τόμας γούσταρε πάρα πολύ αυτό που κάναμε, γιατί είναι πάνω απ' όλα πρέπει να του αρέσει αυτό που βγάζει για να το βγάλει, έτσι. Ας είναι την άλλη, όμως, για να είμαστε κυλικοί, μας πρόσφερε ένα πολύ δυνατό συμβόλαιο με πολύ οικονομικά δεδομένα εκτός των άλλων και δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Και κάτι ακόμα πρέπει να πω στον Τόμας. Ο Τόμας είπε δύο πράγματα και έκανε τέσσερα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο τις μέρες μας, έτσι. Έκανε περισσότερο που μας υποσχέθηκε. Νομίζω ότι κάθε μπάντα που είναι στην Πάγκα θα πρέπει να είναι πολύ τυχερή. Δεν ξέρω για τις άλλες μπάντες, μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, κάτι. Οπότε νομίζω πως πρέπει να βγούμε στην Adam Dasky. Adam Dasky, who I grateful for you. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια επικείμενη περιοδία με τους Behemoth στο μέλλον? Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ελπίζω ναι. Ή... Okay. Νομίζω... ότι ήταν να έχετε το special guest στα live σας στον sector, αλλά δυστυχώς δεν έγινε πραγματικότητα. Αυτό το θα χαρακτηρίσω όνειρο, όνειρο ζωής, για σένα μετά από τόσα χρόνια. Κάτι θα γίνει στο σύντομο μέλλον. Πιστεύω κάποια στιγμή θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να μας δει επισκηνής με το Σάκη και το Θέμη. Μακάρι, θα ήταν πολύ, πολύ τέλειο. Δυστυχώς λοιπόν δεν έγινε πραγματικότητα αυτό προς το παρόν, όχι τώρα. Όχι, το πολύ υποχρεώσουν και το Ιουσάκη και τις περιπέτειά του καθόλου με τον κορονοϊό. Περιπέτεια δηλαδή νόσησε και αυτό και δεν μπόρεσαν να γίνουν πραγματικότητα αυτά τα σχέδια. Υπάρχει όμως περίπτωση στο μέλλον να δούμε κάποιο reunion με πολλούς μουσικούς του ελληνικού black metal χώρου? Κάτι παρόμοιο που έκανα και κάποιοι, ας πούμε, στο Pagan Festival μαζί με τους Αχαιρόδες. Μαζί με τον Άλεξ, τον Μακαμπρεόμενο, ας πούμε, και όλα αυτά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ένα παρόμοιο reunion με τους προτεργάτες της Black. Θεωρώ ότι σε αυτή τη ζωή όλα είναι πιθανά. Δεν έχουμε συζητήσει με το Σάκη κάθε αυτό αν θα το κάνουμε. Αλλά στο μυαλό του καθενός μπορεί να υπάρχει αυτή η σκέψη και αν υπάρχει σκέψη κάποια στιγμή μπορεί να γίνεται πραγματικότητα. Πάντως είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με την εμφάνιση που είχε παίξει και ο Γιώργος, ο Τζορτζ Εμμανουήλ που είχε παίξει
ο Στέφαν το Βάραθρο μαζί με τον Νέργαλ και τον Σάκη το Λιμ. Το που παίζανε για το The Sun of Evil Existence, ας πούμε. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Ακριβώς, ναι. Τέλειο. Τώρα σε μία Hellenic Black Metal καταιγίδα προφανώς. Και αναφέρομαι εννοείται στην επικείμενη εμφάνισή σας πρωτίστως στο Walburgis Nacht στο Βερολίνο στις 29 με 30 που θα πραγματοποιηθεί και στα καπάκια αναμένεται η περίφημη επικείμενη περιοδία σας στην Ευρώπη άνω από 20 plus εμφανίσεις στην Ευρώπη παανέμουν στην ήχη λύσαμε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι και λίγο όμως 20 εμφανίσεις στην Ευρώπη. Πώς νιώθεις που θα βγεις στον δρόμο μετά από τόσα χρόνια? Όπως σου προείπα, το να είμαι στον δρόμο είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπάω και μου αρέσει πάλι πολύ αυτός ο τρόπος ζωής. Επομένως, έτσι με μια απλή λέξη θα σου πω ότι νιώθω τέλεια. Υπέροχο. Και δε άλλο με ένα μουσικό, ο οποίος είχε περάσει και από τους Γιοθέρια. Καλωσκοδός. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει περίπτωση να περιμένει κάποια έκπληξη ο κόσμος από εσάς? Αν το πούμε δεν θα είναι έκπληξη. Δεκτό. Δεν σε ρωτάω. Δεν θα ρωτήσω τι έκπληξη. Αλλά αν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιο... κάτι ξεχωριστό, ας πούμε. Κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνουμε, τουλάχιστον όπως το έχω στο μυαλό μου. Okay. Οπότε να αναμένουμε κάτι guest, ας πούμε, πόσο μόρα. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Έχουμε τώρα σε μια προσωπική ερώτηση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, με βάση τον πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πώς το σκέφτεστε, υπάρχει μέρος να εμφανιζόσαστε σε αυτά τα μέρη, ότι το είχατε στο μυαλό σας πρωτού γίνει όλο αυτό? Φυσικά και το είχαμε, γιατί και στη Ρωσία και στην Ουκρανία έχουμε μεγάλο εύρος φίλων και οπαδών της μπάντας. Ενέ του 2022 να αποφασίζει κάποιος παρανοϊκός να πάει να χτυπήσει μια χώρα, και δεν το λέω πολιτικά, δεν το λέω, έχω αγάπη και για τη Ρωσία όπως έχω και για την Ουκρανία. Σου είπα, εμένα νιώθω τον εαυτό μου σαν ένα πολίτη του κόσμου. Δεν με ενδιαφέρουν τα σύνορα, δεν με ενδιαφέρουν τα συμφέροντά τους, δεν με ενδιαφέρουν τα πετρέλαιά τους, δεν με ενδιαφέρει η αρρώστια που έχουν στο μυαλό τους. Έτσι, έχω βαρεθεί με τα λεφτά. Έχω βαρεθεί τα πάντα να γυρίζουν γύρω από το χρήμα και την ύλη. Σίγουρα χρειάζονται, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση είναι τραγική, δηλαδή να βλέπουμε αθώους ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους, να χάνουν την περιουσία τους, να χάνουν και πάνω απ' όλα να χάνουν τη ζωή τους. Αλλά πραγματικά, από την άλλη, δεν μας φταίει όμως και ο απλός ρωσικός λαός που βλέπεις ότι αυτοί ξεσηκώνονται κείμενο κατά μεγάλο μέρος ενάντια του πολέμου, άσχετα που λόγω και αυτοί και μέσω της βίας τους αναγκάζουν να προσιωπούν με το φόβο των όπλων. Αλλά σίγουρα είναι χώρες που φυσικά έχουμε πάρα πολλούς οπαδούς και φαν και οπωσδήποτε ελπίζω κάποια στιγμή να τελειώσει όλο αυτό το αρρωστημένο πράγμα, το ανεκδίκητο που γίνεται και να μπορέσουμε να επισκεφτούμε και τις δύο χώρες και να παίξουμε. Βλέπω ένα συναυλιακό εμπάργκο τις τελευταίες μέρες. Ακυρώνουν παράδειγμα εμφανίσεις για Iron Maiden, Ρωσίκη, τους Περιοδία, κύριο σαν η Cradle of Filth, κύριο σαν πάρα πολλά συγκροτήματα που ήταν να παίξουν στη Ρωσία. Λογικό δεν είναι. Και κάποιος της διαπατηρίας κιόλας. Και πρέπει ο κόσμος, δηλαδή εμείς οι απλοί άνθρωποι, να, με τον τρόπο να διαμαρτυρηθούμε για όλο αυτό. Δηλαδή, συμπράει κάποιος ένα πρωί και πάει και εισβάλλει σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή, είναι τουλάχιστον λίγο παρανοϊκό αυτό εν έτη 2022. Να λύνονται διαφορές με τη βία και να χάνονται αθώες ζωές. Εγώ θα λέγαμε ότι θα χαρακτήριζα συντηρητικό.
είναι πολύ, πολύ χαμηλό τόνο. Πολύ χαμηλό τόνο είναι η εκφράση σου συντηρητικό. Για μένα είναι παρανοϊκό. Τώρα θα θέλω να σου αλλάξω θέμα και να πάμε λίγο στο κομμάτι της δημιουργίας. Είχες πει πριν 3 μήνες στο TV World ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί νέο υλικό λόγω του ότι είναι νωρίς. Ισχύει ακόμα αυτό το πράγμα? Ακριβώς είχα πει ότι δεν είναι καιρός ακόμα να κλείνει ο άλμπουμ. Και ισχύει γιατί πρέπει πάντα πρώτα να κάνει όσα περισσότερα live γίνεται, να ακουστεί περισσότερο το όνομα της μπάντας και να μαθαίνουν τα υπάρχοντα κομμάτια. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στο 2023 θα πρέπει να βγει καινούριο άλμπουμ. Δηλαδή θεωρώ ότι μέσα στο 23 θα μπούμε στο στούντιο για μια πιθανή, για ένα πιθανό νέο άλμπουμ που θα είναι μεταξύ τέλη του 23 ή αρχές του 24. Δεν θα μετρήσω την συνολική κυκλοφορία που κυκλοφόρησε 15 χρόνια, γιατί ήταν την περίοδο που υπήρχε κλεισμό στα live. Προσπαθούσες να σχεδιάσεις πολύ καιρό συναυλίες. Κλεισμός, κάνει, ράνει και πάει λέγοντας. Αυτό σου έδωσε καθόλου την αφορμή να δημιουργήσεις καθόλου νέο υλικό ή αφοσιώθηκες ολοκληρωτικά στο The Flame Withers? Κοίτα, υπάρχει ήδη, πρέπει να σου πω, υπάρχει ήδη έτοιμο υλικό που δεν χρησιμοποιείται στο The Flame Withers. Επομένως υπάρχουν βάσεις και πλάτες να πατήσει το νέο άλμπουμ, αρκετές, και με τη συμμετοχή και των άλλων, όπως είναι του The Mangus ή και του παραγωγού του γνωστού του Γιώργου του Εμμανουήλη, που είναι επίσης και ο leader των Lucifer Child, μιας άλλης καταπληκτικής μπάντας από την Ελλάδα. Θεωρώ ότι θα είναι επίσης ένας άξιος διάδοχος του As The Flame Withers. Επομένως υπάρχουν βάσεις και πλάτες για τον επόμενο δίσκο. Από εκεί και πέρα, όταν μπούμε στο στούντιο, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά ακόμα είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για τον επόμενο δίσκο. Βεβαίως, ναι. Θα ήθελα να δείξουμε λίγο το θέμα Άσταλος. Ένα πράγμα που είχε αναφερθεί από τον συνάδελφο Στέφανο Πλωδομίδη στον καλένα. Σας θα γερωτήσει και μας. Και ομολογώ μου κίνησε πολύ τον ενδιαφέρον. Την λόγω άποψη περί αποκριθισμού την είχε ταυτίσει με μια πιο αναρχική άποψη όσον αφορά την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσύ ο ίδιος νομίζω το είχες θέσει κάπως έτσι, νομίζω. Πράγμα που συνέβη παγκοσμίως και δε άλλο στη Μέση Ανατολή, να καταπατιέται το ατομικό δικαίωμα και η ελευθερία του πολίτη. Παράδειγμα, άπαξ και παίξεις extreme metal, εκεί θα σε κρεμάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Α, γεια σου, τώρα τα λες. Ομολογώ πως με βάση το εξώφυλλο και την εισαγωγικό θα πω μασκότ, κατά κάποιο τρόπο τον διαθέρια. Δεχτώ, το δέχω. Ορθέ. Το δέχω αυτό πλέον, μασκότ, ναι, οκ. Okay. Ναι. Δεν έχετε δημιουργήσει μάλλον ουσιαστικά το alter ego του The Mighty Contact. Κάτι που φαίνεται και στις συνθέσεις στο κομμάτι. Όπως εσύ και ο Σάκης βιώσατε το New World of Fantasy Heavy Metal, ο Μάρκος του Extreme, είχατε περισσότερο ως κοινό άκουσμα τους Venom ή τους Celtic Frost ή τους Iron Maiden με το Number of the Beast και πάει λέγοντας με όλους τους Black Metal. Πώς είναι να συνδυάζεις τη δημιουργία, το Heavy Metal, ελευθερία όπως την ξέραν οι πρόγονοι στην εποχή του 80 και φυσικά την νοσταλγία που θέλεις να βγάλεις, αν δεν κάνω λάθος, και στα δύο σου εφημερίδια που αναμένονται να κυκλοφορήσουν. Φτάνει, πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια για την πολύ εύστοχη ερώτηση που έχεις κάνει, τόσο καλά τεκμηριωμένη και δομημένη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, έτσι. Να μην το αναλύω λέξη προς λέξη, βέβαια. Καταρχήν να πάρω τα πράγματα από την αρχή, γιατί θυμάμαι όλο το ερωτολόγιο. Θεωρώ τον αυτό μου εισαγωγικά κάτι σαν black metal anarchist. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν εννοώ βέβαια όταν λέω αναρχία χρησιμοποιώ την έννοια κυρίως της ελευθερίας και του σεβασμού, δηλαδή ότι η ελευθερία μου σταματάει εκεί που αρχίζει η δικιά σου, έτσι. Από την άλλη πάντα διακρίνω και μέσα μου υπάρχει και η θεωρία του Χάου. Το As The Flame Withers το παρουσιάζει σαν το alter ego του The Mighty Contact. Ιδεολογικά θα έλεγα είναι, μουσικά όχι. Μουσικά προφανώς και δεν είναι, άλλη παραγωγή. Σωτήρια, όπως το λες, που είναι μια
μορφή, είναι κάτι που είναι το προσωπικό μου avatar, δαίμονας, άγγελος, πες το πως θέλεις. Είναι κάτι που μου πρωτεεμφανίστηκε πριν το Die Mighty Contract. Εξού και υπάρχει και αναφορά το Fortnite of Revelation, να θυμάσαι. Γιοθύρια Unholy Master, Γιοθύρια Prince of Fire. Μάλλον Γιοθύρια Prince of Fire, Γιοθύρια Unholy Master, έτσι. Το θυμάμαι. Επομένως θεωρώ ότι είναι το ιδανικό όνομα για το νέο μου ξεκίνημα. Mm-hmm. Το εξώφυλλο, όταν πρώτο είδα το εξώφυλλο που είχε φτιάξει ο Χαρσαχνάντ Σινκ, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης από την Ινδία, μου ήταν τρομερή. Ήρθαμε μέσα σε επαφή μαζί του με τον Κώστα για να πάρουμε το εξώφυλλο. Μας είπε ότι είναι η Ασταρόθ. Το οποίο δεν είναι ο Ασταρόθ, είναι η Ασταρόθ. Είναι φιλική κοντότητα. Εγώ του είπα το σκεπτικό μου ότι κάπως έτσι είχα φανταστεί στο περίπου τον Γιοθύρια. Επομένως το πήρε και αυτός, το έβαλε στο μυαλό του και έτσι έφτιαξε. Του άλλαξε τα χαρακτηριστικά, έδωσε τη δικιά του, δηλαδή έβαλε τη δικιά του φιλοσοφία και φτιάξαμε δηλαδή πώς ονοματιζόμαστε το Γιοθύρια. Ο Γιοθύρια είναι μια δύναμη, ούτε θετική, ούτε αρνητική, είναι κάτι το ενδιάμεσο του χάους, θα έλεγα, ή μάλλον να το πούμε, είναι το ουράνιο τόξο που έρχεται και μετά την καταιγίδα. Επομένως, δούλεψε πολύ και τον παρουσίασε όπως είναι και στη νέα εκδοχή του Under His Way, στο καινούργιο εξώφυλλο, αν έχεις δει, αλλά και στο As the Flame Withers. Και θεωρώ ότι ο Γιοθύρια θα μας ακολουθεί, όπως το πες εισαγωγικά, σε όλους τους άλμπους. Όπως το πες εισαγωγικά, σαν μασκότ, έτσι θα μας ακολουθεί σε όλους τα άλμπους, που δεν είναι μασκότ βέβαια ακριβώς όπως είναι ο Eddie των Iron Maiden. Ή ο Megadeth, έτσι. Είναι ο Γιοθύρια, είναι το προσωπικό avatar μου. Οκ. Okay. Σεβαστό. Άρα κατά κάποιο τρόπο θέλατε να δημιουργήσετε ένα όπως είπες και εσύ avatar για να σας εκφράζει, θα το πω έτσι, ως συγκρότημα. Ταυτόχρονα όμως δημιουργήσετε και το δικό σας σύμβολο ως Γιοθύρια. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις γι' αυτό. Εννοείς για το σίτζιλ. Βεβαίως. Αυτό ήταν μια κοπέλα, οπαδός της μπάντας, που το εμπνεύστηκε και ακούγεται στη μουσική μας, ας το πούμε, το ρωματίστηκε. Σε συνεργασία, γιατί ήταν γνωστή του Κώστα του Βαξεβάνου, του έστειλε μια μέρα αυτό το σίτζιλ και μας εξήγησε ότι είναι ένα σύμβολο προστασίας, θετικό σύμβολο, έτσι. Mm-hmm. Και μόλις το είδα είπα, wow, αυτό το θέλω οπωσδήποτε. Είναι πραγματικά εμπνευσμένο και περικλεί ενέργεια και δύναμη μέσα. Επομένως το θέλω και θα το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι απλά έχει να κάνει ιστορία με το σίτζιλ, τον Γιοθύρια. Ξέρεις, θα μπορούσα να το αφήσω σε πολλές παρομοιώσεις με αυτό της πεντάλφας, με τη σημασία της πεντάλφας. Ξέρεις, είναι... Πίστε. Ναι, κάπως έτσι. Τα τελευταία χρόνια συναντώ πολύ συχνά την ορολογία left hand path. Λες και βλέπω κατ' επανάληψη το διαμάντι των εντούμπτ, να σου το πω έτσι. Αναλόγως θα μπορούσε κανείς να πει ότι η θεματολογία των στίχων σας βασίζεται στο σαπούσο μιλό του Baphomet. Πιστεύεις ότι ο αποκρυφισμός είναι πλέον μία μόδα στον black metal χώρο ή έχει κερδίσει το σεβασμό που του αξίζει? Το δεύτερο, έχει κερδίσει το σεβασμό που του αξίζει, γιατί ο αποκρυφισμός δεν μπορεί και δεν ήταν να είναι ούτε ήταν ποτέ μόδα, έτσι. Mm. Ο αποκρυφισμός είναι κάτι το εσωτερικό, είναι μια εσωτερική αναζήτηση, είναι το εσωτερικό ψάξιμο. Είναι όταν ο άνθρωπος ανοίγει τους ορίζοντες του σε διαφορετικές διαστάσεις για να αποφύγει όλα αυτά τα κλισέ και από όλα αυτά που τον περικλείουν και τον κρατάνε σκλαβωμένο. Είναι ένας υπέροχος τρόπος ο αποκρυφισμός με σωστή μελέτη και σωστή ίσως καθοδήγηση στην αρχή να σπάσεις κάποιες αλυσίδες που σε κρατάνε εχμαλωτισμένο και σε κρατάνε είτε δέσμια του φόβου είτε δέσμοι όλης αυτής της απολυταρχικότητας που υπάρχει στην κοινωνία μας από αυτούς που κυβερνάνε τις χώρες. Επομένως, είναι ένα
Για μένα ο αποκρισμός δεν έχει τίποτα το αρνητικό πάνω, μην φαντάσεις όταν λέμε, γιατί πολλοί έχουν συνδέσει τον αποκρισμό με αρνητισμό, με ανθρωποθυσίες και τέτοιες πράγματα. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με τον αποκρισμό και βασικά δεν έχουν να κάνουν, όλα αυτά έχουν να κάνουν απλά με αρρωστημένους ανθρώπους όλες αυτές πράγματα, όπως ανθρωποθυσίες, τελετές, μαύρες βαγίες και όλες αυτές οι βλακίες. Και εδώ θα ήθελα να... Ριάτσι απλά. Συγγνώμη, θα σε άκουσα. Ο αποκρισμός, λέω, απλά είναι γνώση και ελευθερία. Ναι, ισχύει. Ωραία, πιστεύω αυτό. Εξωτερική κάθαρα. Ναι, ισχύει. Κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να βγάλει και αυτό το πράγμα στο solo album του Sex Stories, μέσα από την κατάθλιψη που βίωσε. Κοίτα να τη φάνει. Οι περισσότεροι, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, δηλαδή, το μόνο που κάνει είναι να κρίνει, να κατηγορεί τα πάντα. Αυτό είναι το μόνο εύκολο, αδερφέ. Δηλαδή, να βγεις, να κατηγορείς τους πάντες, να κοροϊδεύεις τα πάντα, να έχεις δικαίωμά σου βέβαια να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά στην πραγματικότητα, καλά είναι πρώτα λίγο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να δούμε τα λάθη μας, να κοιτάξουμε να μην τα ξανακάνουμε και να πούμε ας γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Δηλαδή, ας σταματήσουμε όλη αυτή την επικριτικότητα και όλη αυτή την επιθετικότητα. Το λόγο δεν θέλω να σου πω ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Δέχομαι τα λάθη μου, συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη, αλλά κάποια στιγμή ξέρεις, ξυπνάς ένα πρωί και λες: όπα, πάρ' το αλλιώς. Έχω κάνει λάθος, πρέπει να το αλλάξω, πρέπει να γίνω κάτι καλύτερο. Ο αποκρισμός είναι ένα πράγμα που μέσα από τη μελέτη και τη γνώση που σου παρέχει, δηλαδή, μπορεί να σε βοηθήσει να καθαρίσει αρκετά σημεία της ψυχής σου και του μυαλού σου. Και εδώ θα ήθελα να. Να υιοθετήσω σαν προσωπικά, θα πω εντός εισαγωγικών, μια ερώτηση της συναδέλφου μου της Ελευθερίας του Λιβοπούλου που είχε ρωτήσει και στον κύριο Μανουήλ. Θα ήθελα να την κάνω και σε σένα. Θεωρείς ότι το black metal τα τελευταία χρόνια θεωρώ εγώ προσωπικά ότι, και η συναδελφός μου το υποστηρίζει το ίδιο, ότι πολλές μπάντες έχουν σκηνική παρουσία και κάνουν ένα occult show. Πιστεύεις ότι αυτά τα occult show έχουν καταντήσει το απόλυτο φαίνεσθε προς τον αποκριθισμό ή είναι κάτι που όντως το πιστεύουν και το ασπάζουν οι μπάντες? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, πρέπει να ρωτήσει την κάθε μπάντα συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να έχω άποψη για το τι έχει κάθε άνθρωπο στο μυαλό του και για το κάνει. Από την άλλη βέβαια, όταν μια μπάντα βγαίνει στη σκηνή να έχει και μια θεατρική παρουσία, δεν είναι άσχημο, δεν είναι κακό, έτσι, είτε το πιστεύει είτε όχι. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω τώρα κατά πόσο όταν κάνει κάτι κάποιος είναι αυτό που πιστεύει και αυτό που τον δηλαδή οδηγεί, είναι δηλαδή ο τρόπος ζωής του ή απλά το κάνει σαν μια θεατρική παράσταση. Αλλά και τα δύο για μένα είναι δεκτά, έτσι. Καταλαβαίνω. Είναι, ξέρεις, η κατάσταση την οποία βλέπουμε και εγώ τα τελευταία χρόνια βλέπω πολλά συγκεκριμένα, ειδικά τελευταία δεκαετία, ας πούμε, βλέπω καλλιτέχνες όπως είναι η Bratain, όπως είναι η Mayhem, που χρησιμοποιούν αυτό το θεατρικό, ξέρεις, με τους καπνούς, με τις κουκούλες και όλα αυτά, στο τέμιστα, στο τέμιστα θάνα, στο παιδιακό. Με τους Mortuary Trade που τόσα χρόνια χρησιμοποιούν αυτό το cult ατμοσφαιρικό με τα κεριά και όλα αυτά, όπως κάνατε εσείς, ας πούμε, στα 90s που είχαν και φωτογραφίες με τα live σας, ειδικά όταν κυκλοφόρησε και το Nonsense και το The Mighty Contact. Πιστεύεις ότι όλο αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο μια μετενσάρκωση της τότε εποχής του black metal? Θα μπορούσα να το πω και έτσι, ναι, σωστά το πες. Είναι μια μετενσάρκωση, ίσως και μια εξέλιξη που τους παρέχουν τα πιο σύγχρονα μέσα, ώστε μπορούν να φτιάχνουν πιο extreme shows. Αλλά έχεις δίκιο, θεωρώ ότι είναι μια μετενσάρκωση των τότε στο τώρα. Και καλό είναι αυτό, βέβαια, γιατί καλό είναι να συνεχίζεται η παράδοση και το tradition του black metal, έτσι. Γιατί το black metal είναι συγκεκριμένη μουσική, βασίζεται σε συγκεκριμένες ιδεολογίες, φιλοσοφίες. Επομένως θεωρώ ότι χρειάζεται και το κάτι της παραπάνω, έτσι. Και τώρα έρχομαι στην κυκλοφορία των δύο βιβλίων σου, στην επερχόμενη κυκλοφορία. Βρίσκεσαι στα πλαίσια κυκλοφορίας των δύο βιβλίων σου. Το δεύτερο ξέρουμε ότι βασίζεται στον αποκριβισμό. Και το πρώτο
το πρώτο βασίζεται στη μουσική σου καριέρα. Είτε μαζί με τους Βάρθρον, είτε μαζί με τους Rory Grimes, είτε με οποιαδήποτε άλλη μπάντα που έχεις συνεργαστεί στο παρελθόν. Είχες πει μια ιστορία στην προηγούμενη συνέντευξή μας όσον αφορά κάποιες εμφανίσεις για το Nosevium στο Far Cry Tour με τους Blasphemy και φυσικά την εμπειρία με το λεωφορείο που σίγουρα όποιος και να ακούσει θα αναρτυχιάσει. Και νομίζω ότι αυτή ήταν από τις πιο ξέχαστες εμπειρίες που μου είχες περιγράψει. Αν ήταν γενικά μια ιστορία να είχε διηγηθεί εσύ ο ίδιος γενικά από όλη σου την καριέρα, ποια πίστευες ότι θα ήταν? Είτε από live, είτε από studio, είτε από ό,τι κουστάρεις. Κοίτα, είναι αδύνατο αυτό να το κάνω, γιατί είναι τόσες πολλές ιστορίες που μπορώ να διηγηθώ, που τι να πρωτοδηγηθώ τώρα. Μια ιστορία είναι σαν να μου λες, αν έχεις 5 παιδιά, σαν να μου λες ποιο παιδί σου αγαπάς περισσότερο. Δεν γίνεται αυτό πραγματικά, έτσι. Μπορώ να σου πω αστείες ιστορίες, μπορώ να σου πω τρομακτικές εισαγωγικά ιστορίες, μπορώ να σου πω ηλίθιες ιστορίες, έτσι. Γιατί αυτοί ήμασταν. Ήμασταν παιδιά των 80s που ξεκινήσαμε να παίζουμε στα 90s όλο τον κόσμο. Υπήρχε μέσα μας και ο θυμός, υπήρχε μέσα μας και η αγάπη, υπήρχε μέσα μας και η βλακεία, υπήρχε μέσα μας όμως και η ξυπνάδα, υπήρχε και η διάνοια μέσα μας. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και αστείες και μη που δεν μπορώ να... τέτοιο, αν θες να σου πω μια αστεία ιστορία, να σου πω. Αν θες να σου πω μια σοβαρή ιστορία, να σου... Παρακαλώ. Με μεγάλη μου χαρά. Τι θέλεις να σου πω, τι προτιμάς, να το πάμε στο φαν? Στο... στην εποχή της, στην αρχή, το Rory Grimes, ας πούμε. Κοίτα να δεις. Σαν θυμάμαι από μια ιστορία ότι ήταν μόλις είχαμε βγάλει το Σατανάς The Deum και κυκλοφορούσαμε, είχαμε τον demo στα χέρια μας, μια παρέα, εγώ, ο Σάκης, ο Θέμης, ο Σπύρος, ο Captain Death από τους drummer το Sound Pollution και πρώην τραγουδί στο Vomit, και ήμασταν μέσα στην Πατησίων, ήμασταν τόσο χαρούμενοι που είχε βγει το Σατανάς The Deum και είχαμε πει πάρα πολύ. Και πέσαμε μέσα στον δρόμο στην Πατησίων, ξαπλώσαμε κάτω και με κίνδυνο μας πατούσε το αυτοκίνητο και σταματήσαμε όλη την κίνηση. Έτσι απλά έγινε και έγινε ένας πανικός. Αυτό ξέρεις, μου θύμισε λίγο τον Ντεπ που έβαζε τα ρούχα του, τα κουρέλια του κατά από το χώμα και τα βγάζε όταν πήγαινε στη συναυλία για να νιώθει τη μυρωδία του νεκρού ψυχού. Έτσι ακριβώς. τρελό. Σύντομο, αλλά τρελό, όντως. Αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο πόνημα των Darkest Oath, στο οποίο η πρώτη εκτίμηση δείχνει πως θα αποτελέσει ένα αρκετά occult και raw black metal δίσκο. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τον επερχόμενο δίσκο σας. Η Darkest Oath είναι μια μπάντα που υφίσταται από το 1993. Μέχρι τώρα όμως, για λόγους που ξέρει ότι ο ιδρυτής της μπάντας και καλός μου φίλος Δημήτρης, δεν είχε κυκλοφορήσει κάτι ολοκληρωμένο. Η μπάντα όμως έχει τεράστια ιστορία και πρωτοέβγαλε το demo της στα Storm Studios που ανήκαν σε μένα και στο Σάκη. Okay. Επομένως, μετά από πολλά χρόνια ο Δημήτρης αποφάσισε να βγάλει το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ. Πήρε εμένα στο πάσκο, πήρε τον Κόλια, το σπουδαίο George Κόλια στα τύμπανα και κάτι άλλους ακόμα σπουδαίους μουσικούς. Και φτιάξαμε ένα δίσκο του Majestic Black Metal, το οποίο ένα δείγμα πήρα ήδη με το μόνο τραγούδι που κυκλοφόρησε στο YouTube πριν λίγους μήνες, έτσι. Και ολοκληρωμένο το νέο άλμπουμ θα βγει τον Απρίλιο από την Dragar Productions, την γερμανική εταιρεία. Θεωρώ ότι είναι ένα είδος που δεν πολύ παίζει τις μέρες μας, έτσι, αυτό το Majestic Black Metal, και θεωρώ ότι περιμένετε γιατί θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Αναμένουμε λοιπόν, γιατί κινεί πάρα πολύ την περιέργεια όλο αυτό, και γενικώς πρέπει να, νομίζω πως είναι και μια αφορμή παραπάνω να δώσουμε πάτημα σε ελληνικές μπάντες. αν μου επιτρέπεις. Είναι, δηλαδή... Ωπα, συγγνώμη, τώρα με πιάσουμε. Παρακαλώ, όχι, δεν πειράζει, συμβαίνουν, όλα καλά. By the way, να κάνουμε μια διόρθωση, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι γερμανική, είναι γαλλική, η Dragar.
Νομίζω γερμανική είναι, υπάρχει και μια γαλλική, αλλά είναι, δεν μπορεί να είναι και η γαλλική, ναι, δεν είναι, τώρα τέλος πάντων. Νομίζω σε καρέ το είναι... να το κύλι. Νομίζω είναι η γαλλική, είναι, μια, είναι αυτή που κυριοφόρησε να πιζω. Ορίστε. Γαλλική είναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γαλλική που κυριοφόρησε και η Drama Noir, πρόπεσε το άλμπουμ. Έχεις πολύ δίκιο μέσα. Ναι. Επιστεύω λοιπόν στους δύο θηρία. Και θα ήθελα να μας πεις, πέραν από τις επερχόμενες συγγραφικές σου κυκλοφορίες και τις επικείμενες συναυλίες του συγκροτήματος, ποια αναμένεται να είναι τα μελλοντικά πλάνα των Ιεθήρια. Τίποτα έτσι απλά, όπως έχει γίνει κατανοητό και από όλη την ωραία συνέντευξη που κάναμε τόση ώρα, έχει να κάνει με περισσότερες συναυλίες. Και κατόπιν το καινούριο άλμπουμ. Αυτά είναι για το εγγύς μέλλον. Υπάρχει περίπτωση να δούμε καμία επανακυκλοφορία στο μέλλον? Όχι, προς το παρόν όχι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι είδα για κασέτα. Είδα ότι κυκλοφόρησε μια κασέτα του What the Flame Withers. Αν εννοείς για τέτοια πράγματα εκδόσεις που μπορούν να βγουν σε κάποιες άλλες χώρες, ναι, υπάρχει, ναι, ναι, σωστά και αυτό, ναι. Αυτό νομίζω, αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι θα πάει, όπως είπες πάλι, sold out. Μου φαίνεται ότι πάει τρανά. Thank you.